Βράδυ. Προχωράμε. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά που βρεθήκαμε και μιλήσαμε εδώ ότι ήταν η πρώτη προτεραιότητα να γίνει αυτή η νομαρχιακή συνέλευση μετά τη συγκρότηση της Νομαρχιακής Επιτροπής. Θα γίνει αύριο το απόγευμα. Είχε αρχικώς ανακοινωθεί ο Χριστίδης, ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Κινήματος Αλλαγής. Τελικά επέλεξε, από ό,τι μου έλεγε και ο Μιχάλης ο Κασής χθες, ο ίδιος ο Καμίνης ως μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και μάλιστα υπεύθυνος και για τις αυτοδιοικητικές εκλογές να είναι αυτός παρόν εκ μέρους του Πολιτικού Συμβουλίου αύριο. Και έτσι θα γίνει η εκδήλωση αυτή αύριο στις 7. Ναι, αυτό αποφασίστηκε την Κυριακή στην συνεδρία, παράλληλα δηλαδή με τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής και με μια πρώτη συνάντηση που είχαμε εμείς οι γραμματείς και οι αναπληρωτοί γραμματείς με το γραμματέα και με την πρόεδρο. Και επειδή και το πρόγραμμα του Παύλου του Χριστίδη ήταν πάρα πολύ φορτωμένο, είναι στη Θεσσαλία 2 μέρες τώρα συνεχόμενες και αποφασίστηκε, όπως είπατε κι εσείς, να έρθει αύριο το μέρος του Πολιτικού Συμβουλίου. Είναι σαφώς, ας πούμε, πιο ισχυρή προσωπικότητα και περιμένουμε την ανταπόκριση του κόσμου και να ακούσουμε και εμείς από κοντά την τοποθέτηση του Δημάρχου και μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου, του Γιώργου του Καμίνη. Στην Αθήνα τώρα είσαστε το Σαββατοκύριακο, υπήρχε η πρώτη συνάντηση, έγινε η πρώτη συνάντηση με τις Προέδρου, με τους γραμματείς των Νομαρχιακών Επιτροπών. Εκεί τι μηνύματα πήρατε, τι μηνύματα λάβατε και σε τι φάση βρισκόμαστε σήμερα, πέρα από τα οργανωτικά του κόμματος, γενικότερα? Καταρχήν είναι αισιόδοξα τα μηνύματα και από την παρουσία του κόσμου που η αίθουσα ήταν ασφυκτικά γεμάτη και αρκετοί γραμματείς και αναπληρωτές από όλη την Ελλάδα παραβρέθηκαν, ας πούμε, για να ακούσουν και να μεταφέρουν και βέβαια και αυτοί τα δικά τους τα προβλήματα. Έγινε μια γνωριμία μεταξύ μας και εμείς γνωριστήκαμε μεταξύ μας με την Πρέβεζα, με την Άρτα, με τη Θεσπρωτεία, ας πούμε, κοντινές περιοχές και με άλλους φίλους από παλιά που είχαμε να συναντηθούμε. Και έγινε και μία ενημέρωση από το γραμματέα του κ. Χριστοδουλάκη, τον σύντροφο του Χριστοδουλάκη, για οργανωτικά θέματα, όπως για παράδειγμα το πώς θα στήσουμε γραφεία, το οικονομικό θέμα, το πώς θα γίνουν οι εκλογές, οι οποίες... να πω και αυτό, ότι είναι στο επόμενο διάστημα να γίνουν οι εκλογές 24 Ιουνίου, μάλιστα, οι εκλογές ανακαλλικρατικό Δήμο. Mm-hmm. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα τρέξουμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Άρα λοιπόν οδηγίες για τα περαιτέρω βήματα. 24 Ιουνίου θα γίνουν εκλογές για τις δημοτικές τοπικές οργανώσεις. Θα είναι εκλογές μετά από αρκετό καιρό θα κάνετε εκλογές, είναι αλήθεια, γιατί μάθετε στους διορισμούς τελευταίο καιρό. Εντάξει, το έχουμε ξαναπεί αυτό και νομίζω ότι έγινε κατανοητό σε όλους ότι προέχει η αντιπροσωπευτικότητα των τάσεων όλων που απαρτίζουν το κίνημα αλλαγής. Προέχει μία χημεία μεταξύ των ανθρώπων αυτών και νομίζω ότι αν πάρουμε από την Ομαρχιακή Ιωαννίνων σε μεγάλο βαθμό είναι πετυχημένη. Από εκεί και πέρα όμως οι τοπικές κοινωνίες είναι πιο κλειστές και εκεί κατ' εμέ δικαιολογημένα αφήσανε το δικαίωμα στους ανθρώπους των τοπικών κοινωνιών να εκλέξουν τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά θα βοηθήσουν και επειδή έχουν και καλύτερη εικόνα από το ποιος θα τους εκπροσωπήσει και περιμένουμε μία ανταπόκριση από τον κόσμο, έχουμε και εμείς τα μηνύματά μας και είπαμε ότι το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουμε σε αυτό τη συγκρότηση και περιμένουμε συμμετοχή από τον κόσμο. Θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε. Εκτιμάται ότι θα υπάρχει ενδιαφέρον. Γιατί, αν κρίνουμε, ας πούμε, από τη Νέα Δημοκρατία, με το ζόρι έβρισκε έναν υποψήφιο πρόεδρο σε κάθε δήμτο πριν από 2-3 εβδομάδες, όταν γίνανε οι αντίστοιχες διαδικασίες. Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία μπορεί δημοσκοπικά να είναι πρώτη, αλλά σε όλα τα άλλα όπου υπάρχουν οργανωτικές δομές, φαίνεται ότι το κίνημα αλλαγής έχει πολύ καλύτερες δομές. Δεν θέλω να σταθώ της Νέας Δημοκρατίας, τα ακούτε και εσείς σαν δημοσιογράφοι, βλέπετε τι συμβαίνουν, το πώς λειτουργούν. Εμείς δεν είμαστε σε αυτή τη λογική, ούτε μπαίνουμε στη λογική, δηλαδή, επειδή είναι αυτοί ή τι κάνουν αυτοί. Εμείς σίγουρα θα έχουμε κόσμο και περιμένουμε οπωσδήποτε να πάμε σε μια σωστή αντιπροσώπηση. Βέβαια, το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ο χρόνος, έτσι, γιατί είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού. Όλοι περιμένουν, ας πούμε, τελειώνοντας οι εξετάσεις των παιδιών, να εκδράμουν ένα Σαββατοκύριακο για τη θάλασσα. Και εμείς, μας ήρθαν έτσι τα πράγματα, δηλαδή ο χρόνος είναι το μόνο εμπόδιο, θεωρώ,
το οποίο πρέπει και αυτό το διάστημα και αυτό την ημέρα να προσπαθήσουμε να πείσουμε τον κόσμο, έστω και αν πάνε για μπάνιο, να γυρίσουν μία ώρα πιο γρήγορα. Οι κάλπες θα είναι για 12 ώρες ανοιχτές, δηλαδή από το πρωί 8, αν δεν κάνω λάθος, έως 8 το βράδυ, ή 9-9 ή 7-7, θα το δούμε, δεν έχω ακόμα, θα μας έρθουν οδηγίες και εμάς από πάνω. Πάντως θα είναι μέχρι αργά το βράδυ, που σημαίνει ότι όπου και αν θέλει να εκδράμει κάποιος για το Σαββατοκύριακο, στην επιστροφή του, με μία ώρα πιο γρήγορα, να προλάβει να ασκήσει και το εκλογικό του δικαίωμα αυτό. Κατά τα λοιπά, τώρα τι άλλα οργανώματα, γραφεία ψάχνετε, ας πούμε, είναι και αυτός από τους πρώτους στόχους που έχετε βάλει. Ναι, έτσι. Είναι άμεσος στόχος. Απλά μας πέσανε έτσι όλα αυτά μαζεμένα και προσπαθούμε όλο αυτό το διάστημα. Η επίσκεψη στην Αθήνα, ας πούμε, ήταν σημαντική για μας. Και όλα αυτά έτσι είναι και με προσωπικά έξοδα, δεν καλύπτονται καταρχήν από πουθενά. Προφανώς και έχουμε στόχο τα γραφεία, ήδη έχουμε δει κάποιους χώρους. Πρέπει να συγκεντρώσουμε και κάποια χρήματα. Πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο θα βγούμε να κάνουμε οικονομική εξόρμηση για να μαζέψουμε κάποια χρήματα και να είμαστε έτοιμοι να νοικιάσουμε τα γραφεία όταν έχουμε καλύψει ένα μέρος των χρημάτων που απαιτούνται. Άλλα οργανωτικά ζητήματα τα οποία βάζετε έτσι ως στόχο τώρα, το επόμενο διάστημα. Για εκλογές, το ότι ορίστηκαν δύο γραμματείες, δύο επικεφαλείς αντίστοιχων επιτροπών, ο γραμματέας από τη μια και ο Καμίνης που θα είναι εδώ από την άλλη. Αυτοί είναι επικεφαλείς. Κάτω από αυτούς θα υπάρχουν σίγουρα αντιπρόσωποι από όλες τις τάσεις. Και επειδή, όπως είπε και η Πρόεδρος, είμαστε σε εκλογική ετοιμότητα, εγώ το έχω πει ξανά ότι οι εκλογές μπορεί να γίνουν και στο Σεπτέμβριο, άμεσα δηλαδή, το βλέπω, δηλαδή οι εξελίξεις. Μπορεί να πάει σε εκλογικό ευνηδιασμό η κυβέρνηση. Εμείς πάντως θέλουμε να είμαστε έτοιμοι, γι' αυτό και η Πρόεδρος ανακοίνωσε τους δύο επικεφαλείς. Και επειδή καταρχήν για εθνικές εκλογές θα πρέπει σίγουρα να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα ώρα και στιγμή, από εκεί και πέρα για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, μην ξεχνάμε ότι παρότι μιλάνε για τον εκλογικό νόμο ότι η θητεία θα παραταθεί μέχρι τέλος του 19, μην ξεχνάμε ότι πρέπει να δοθεί χρόνος σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θα επιλεγούν και μάλιστα για μεγάλους δήμους, περιφέρειες, να έχουν χρόνο να φτιάξουν τα ψηφοδέλτια τους, να έρθουν σε επαφή με τις κοινωνίες και νομίζω ότι πλέον, αφού περάσει το καλοκαίρι δηλαδή του 18, ένας χρόνος νομίζω ότι είναι αρκετός για να γίνουν αυτές οι ενέργειες και πολύ καλά έγινε και έγιναν αυτές οι επιλογές και θα μπουν σε ετοιμότητα και αυτοί οι δύο. Μπαίνουν συγκεκριμένες ημερομηνίες, σταθμοί, χρονοδιαγράμματα για να τρέξετε, ας πούμε, καταρχάς για τις εθνικές εκλογές που λογικά θα είναι πλησιέστερα αν κάνετε μια τέτοια ιεράρχηση ή όχι. Δηλαδή, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού λέτε ότι θα πρέπει, ας πούμε, να έχουν επιλεγεί υποψήφοι ή όχι. Δεν έχει μπει τέτοιο θέμα ακόμη. Αν και σήμερα ακούγοντας τον εκπρόσωπο τύπου, τον Παύλο του Χριστίδη, μίλησε και για ψηφοδέλτια ότι θα πρέπει πολύ σύντομα. Αν όχι το κλείσιμο των ψηφοδελτίων, ο κορμός του ψηφοδελτίου σε πολλές περιοχές να είναι έτοιμος. Αν και εντάξει, λίγο πολύ, και εμείς ας πούμε στην τοπική κοινωνία ξέρουμε τους ενδιαφερόμενους, έχουν ήδη ενδιαφερόμενοι φανεί με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Να πω όμως από αυτό το βήμα ότι κανένας δεν είναι υποψήφιος πλην των υπαρχόντων βουλευτών. Και επειδή εδώ εμείς δεν υπάρχει, σε εμάς δεν υπάρχει ούτε βουλευτής, άρα σημαίνει ότι όλοι είναι στη διάθεση του κόμματος, στη διάθεση της Επιτροπής αυτής αξιολόγησης και δεν έχει πάρει κανένας αυτή τη στιγμή το OK να δηλώνει υποψήφιος βουλευτής. Υποψήφιος για υποψήφιος βουλευτής μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Η διαδικασία από την οποία θα γίνει αυτή η επιλογή είναι ξεκαθαρισμένη. Δηλαδή, ξέρετε σήμερα πώς θα πάτε, αν θα γίνει, ξέρω εγώ, μια προεκλογή ή κάτι. Δεν μας έχουν πει τίποτα. Όχι, έτσι. Όχι, όχι. Θα γίνει το μαλευράσε ή δεν το φοβάστε. Θα είναι ήρεμα τα πράγματα με τις ποσοστώσεις και αυτά. Δεν νομίζω. Υπάρχει, αν πάρουμε δηλαδή από το νομό το δικό μας, υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Και αυτό το έχω πει ξανά, έχει να κάνει ότι επειδή φαίνεται ότι τα δημοσκοπικά ποσοστά μας δίνουν έδρα στα Γιάννενα και σίγουρα θα υπάρχει ενδιαφέρον έτσι, από πολλούς. Δεν υπάρχει λίστα που ήταν το Σεπτέμβριο του 2015. Που δεν μπορούσα να γεμίσετε ψηφοδέλτιο. Ναι, όχι, το γεμίζαμε το ψηφοδέλτιο, αλλά όταν ο άλλος είναι. Είναι σίγουρος ότι δεν είχα μια τύχη, ας πούμε, τι να κάνει, δεν πολύ ενδιαφέρεται.
Οπότε τώρα τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Υπάρχει κανονικά σταυρός προτίμησης και φαντάζομαι ο αγώνας που θα κάνουν όλοι θα είναι αγώνας σωστός. Βέβαια ο καθένας θα κάνει το δικό του τον αγώνα και ξέχωρα, αλλά και εμείς όλοι μαζί θα βοηθήσουμε ούτως ώστε να κερδιθεί η έδρα στον ομό και από εκεί και πέρα μετά στην Πάρη όποιος θέλει. Το θέμα της Ηπείρου τώρα σε σχέση με τις αυτοδιοικητικές εκλογές, το διάβασα ας πούμε σε δημοσίευμα του Κυριακάτικου Βήματος, αναφέρονταν η περιοχή, η περιφέρεια, λόγω αυτής της εκδήλωσης που θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα και θα είναι εδώ και η κυρία Κυροβασίλη για να μιλήσει, ενώ τις δύο περιφερειακές παρατάξεις του Γιώργου Ζάψα και του Κώστα Μπασιούκα, για να μιλήσουμε με ονόματα, που θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα. Και αναφέρονταν στην Ήπειρο ως μια προδιάθεση να υπάρξει μια συνεργασία σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, που όμως εδώ μπαίνει ένα φρένο, δεν έλεγε το δημοσίευμα λεπτομέρειες. Τις λεπτομέρειες ξέρουμε εμείς. Κάνατε μια δήλωση ούτως ή άλλως μετά την ανακοίνωση του κινήματος αλλαγής Ιωαννίνων. Δεν ξέρω αν έχει προκύψει από τότε κάτι άλλο ή αν από τη μια λένε ότι θα γίνει εκδήλωση. Αν εσείς λέτε ότι θα πάτε στην εκδήλωση, κάποια από εσάς τουλάχιστον. Καταρχήν ακόμη δεν έχουμε προσκληθεί. Λοιπόν, ακόμη δεν έχουμε αποφασίσει να τα πάμε. Δεν υπόθηκε τίποτα τέτοιο. Εμείς είπαμε ότι είμαστε πέμπτο συνενέσεων με ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν στη συνένεση και χωρίς προαπαιτούμενα. Εδώ φάνεται ξεκάθαρα ότι η κυρία Γιώργο Βασίλη, η οποία ήταν απούσα 2 χρόνια όντας επικεφαλής της παράταξης και αξιωματική αντιπολίτευση στην περιφέρεια, παράλληλα ήταν και υπουργός, φάνηκε η απουσία της παράταξης αυτής από το Περιφερειακό Συμβούλιο ξεκάθαρα. Δεν υπήρχε καν αντιπολίτευση. Στηρίζανε σίγουρα τα μέτρα τα οποία προσπαθούσαν να περάσει η κυβέρνηση μέσω του Περιφερειακού Συμβουλίου. Λοιπόν, να πω επίσης ότι η παράταξη δική μας, πριν επιλέξει τον κύριο Ζάψα, είχε κάνει κρούση στην κυρία Γεροβασίλη τότε να είναι κοινή υποψήφια το θυμάμαι. Έτσι, όλων αυτών των τάσεων. Δεν το θέλανε εκείνη τότε. Αλλά εντάξει, τότε ναι, επειδή εμείς. Οι βλαχοδήμαρχοι από τη μια, που είναι ήμασταν βλαχοδήμαρχοι και ήμασταν και μνημονιακοί. Και σήμερα βέβαια τα πράγματα που έχουν αντιληφθεί και αυτή την ομή πραγματικότητα διαπιστώσανε ότι. Αφού ψηφίσανε βέβαια 2-2 τα μνημόνια και δεσμεύοντας και την επόμενη κυβέρνηση, γιατί τα μνημόνια έχουν φτάσει τουλάχιστον από άποψη οικονομικής φύσεως, τουλάχιστον για τα επόμενα 3 χρόνια. Mm-hmm. Οι συνταξιούχοι, για παράδειγμα, τα επόμενα 3 χρόνια θα χάσουν 8 δισεκατομμύρια. Είναι μεγάλο το ποσό. Λοιπόν, δεσμεύσεις μέχρι το 2060 και βάλε, μέχρι, αν λοιπόν, πάρουμε το υπερταμείο. Και όλα τα μέτρα αυτά, όπως λέγατε νωρίτερα, και το pressing που γίνεται τώρα στους βουλευτές για να ψηφίσουν, δεν νομίζω ότι χρειάζεται καθένα pressing. Θα τα ψηφίσουν τα μέτρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Mm-hmm. Κακώς που βγαίνουν προς τα έξω ότι γίνεται pressing στους βουλευτές, δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Θα τα ψηφίσουν τα μέτρα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί ψηφίσανε πολύ χειρότερα μέτρα. Το προηγούμενο διάστημα ψηφίσανε το νόμο Κατρούκαλο για τις περικοπές των συντάξεων και τώρα έρχονται και κοροϊδεύουν τον κόσμο ότι θα τους δώσουν μία σύνταξη στο τέλος του έτους. Αφού θα τους έχουν κόψει 3 συντάξεις και με το 19 το αφορολόγητο άλλη μία σύνταξη και πάει λέγοντας. Άρα για όλους αυτούς τους λόγους δεν συνεργάζεστε, λέτε, με το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό καταλαβαίνω, έτσι, για εμείς να επαναλάβουμε. Ναι, δεν συνεργαζόμαστε. Σε καμία των περιπτώσεων δεν θα υπάρχει συνεργασία. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει συνεργασία ούτε σε τοπικό επίπεδο ούτε και μετεκλογικό. Είπε νομίζω και η γεννηματά ότι θα επιλέξει το κίνημα αλλαγή στου υποψήφιου δικού του να κατεβάσει στι περιφέρειε τουλάχιστον, έτσι. Η κυρία Γεννηματά είπε ξεκαθάρισε κιόλα, γιατί είδαμε και το εξή παράδειγμα. Από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, τον δήμαρχο τον οποίο τον πολέμησε 8 χρόνια, τον κύριο Μπουτάρη, γύρισε την τελευταία στιγμή με δεδομένο το επεισόδιο που έγινε να του εκφράσει τη συμπόνια του και τη στήριξή του. Και η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε ψήφισμα καταδίκης. Καταδίκης των επεισοδίων που έγιναν όλα αυτά. Εντάξει, είναι, λοιπόν, είναι πράγματα τα οποία ένας απλός, με μια απλή λογική, καταλαβαίνετε ότι είναι όλα για το Θεαθήνε. Mm-hmm. Είναι στήριξη για να βγούμε μετεκλογικά και να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη πήραμε το δήμαρχο που είχαμε στηρίξει εμείς. Σκέφτονται να στηρίξουν περιφερειάρχες αμυγός Πασόκ, δηλαδή όπως είναι ο Αρναουτάκης και ο Κατσιφάρας στην Πάτρα. Ναι, ναι, και αυτό και η κυρία Γεννηματά προχθές ξεκαθάρισε ότι
Που εν ενεργεία δημάρχος και περιφερειάρχος. Τους στηρίζουμε. Είναι που κάνουν υποψήφιοι. Και τους στηρίζουμε, προφανώς και τους στηρίζουμε. Δεν θα το ίδιο ισχύει για τους δημάρχους. Έτσι, άρα και για τον Δήμαρχο Ιαννητών. Προφανώς. Χωρίς να ανοίξει κάποια άλλη διαδικασία αξιολόγησης. Είναι δεδομένο ότι εν ενεργεία υποψήφιους δημάρχους, εν ενεργεία δημάρχους και περιφερειάρχους τους στηρίζει το κίνημα αλλαγής. Χωρίς να εξετάσει ενστάσεις, αντιρρήσεις, αντιδράσεις κλπ. Κοιτάξτε, αυτή είναι η δημόσια τοποθέτηση της Πρόεδρου. Mm-hmm. Τώρα, όταν η Πρόεδρος ανακοινώνει ότι τους δημάρχους που έχουμε στηρίξει την προηγούμενη μία θητεία, θα πω εγώ, δεν θα πάω πολύ περισσότερο σαν το ποτάρι, όπως είναι ο κ. Μπέγκας, που είναι όντως μία θητεία δήμαρχος. Λοιπόν, και είναι τον έχουμε στηρίξει εμείς, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ. Όταν το ξεκαθάρισε, δεν νομίζω ότι γεννάται ζήτημα τοπικό να διαφωνήσω εγώ σαν γραμματέας ή τα υπόλοιπα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής. Mm-hmm. Είναι, πώς το λέμε, είναι εντολή άνωθεν. Μάλιστα. Και προσωπικά, και εγώ δεν, σε ό,τι με αφορά, δεν νομίζω και δεν έχω καμία αντίρρηση. Δηλαδή, όχι επειδή το είπε η γεννηματά, επειδή και εγώ ταυτίζομαι αυτή την άποψη. Μάλιστα. Mm-hmm. Ο Καμίνης θα τον απασχολήσουν καθόλου αυτά αύριο που θα βρεθεί στα Γιάννα ή δεν είναι εντελώς άλλο το αντικείμενο της επίσκεψης και θα μείνει στο άλλο αντικείμενο. Θα συναντηθεί και με τον Δήμαρχο και με τον Περιφερειάρχη, έτσι, θυμοτυπικά. Αυτές είναι θυμοτυπικές συναντήσεις. Από εκεί και πέρα θα υπάρχουν και συναντήσεις με αυτοδιοικητικά στελέχη κάποια στιγμή που θα βρούμε χρόνο με τον κύριο Καμίνη. Μάλιστα. Και αυτό θα είναι δηλαδή πέρα από τη συγκεκριμένη τοποθέτηση με αφορμή της τοποθέτησής του σαν επικεφαλής των αυτοδιοικητικών εκλογών. Μάλιστα, της Επιτροπής. Σε αυτή τη λογική δηλαδή θα υπάρχει κάποια στιγμή της ημέρας που θα προσπαθήσουμε να βρούμε ένα χρόνο αύριο το πρωί μόλις έρθει να γίνει αυτή η συνάντηση με αυτοδιοικητικούς είτε είναι δήμαρχοι, γιατί μην ξεχνάμε στα Γιάννενα έχουμε τους μισούς δήμους, έτσι, μάλιστα, σαν πρώην ΠΑΣΟΚ, συν τους επικεφαλείς των αντιπολιτεύσεων, μάλιστα, όπου, ας πούμε, δεν εκλήγηκαν δήμαρχοι δικοί μας. Μάλιστα. Λοιπόν, 7 η ώρα στο συνεδριακό κέντρο της Περιφέρειας Επίρους της ΤΟΑ ΣΑΡΚΑ. 7 η ώρα θα είναι η ομιλία. Και στις 1 η ώρα τη συνέντευξη τύπου για όλους τους. Εντάξει, δεν αφορά τον πολύ κόσμο η συνέντευξη τύπου. Το απόγευμα είναι και νομίζω κάνετε μια κινητοποίηση για να έχετε κόσμο. Η τελευταία κινητοποίηση που είχε γίνει πρώτον. Δεν είχε ιδιαίτερο κόσμο. Πρώτον, ποια διαδικασία ήταν, δεν θυμάμαι τώρα. Δεν είχε αρκετό κόσμο γενικότερα. Ήταν η κινητοποίηση για τους υποψήφιους αρχηγούς. Αν λάβετε υπόψη σας ότι ήταν αρκετοί αρχηγοί, και εγώ δεν θα πω ότι κάποιοι άνθρωποι πηγαίναν σε όλους. Όχι, πρώτου συνεδρίου, λέω, η προσυνεδριακή διαδικασία που είχε γίνει τελευταία. Α, εντάξει. Την κυρία Χριστοφιλοπούλου. Εντάξει. Ναι. Και ήταν εντελώς απροετοίμαστο. Έτσι, αυτό λέω. Δεν υπήρχε καμία. Εδώ, μιας και κλείνουμε, να απευθύνω ένα κάλεσμα στο γενέτικο λαό να μας τιμήσουν με την παρουσία τους. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση και αυτά που έχει να πει ο Δήμαρχος και το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, ο Γιώργος Καμίνης. Και θα γίνει μια συζήτηση κόσμια, θα υπάρχει χρόνος να μπορέσουμε να συζητήσουμε κάποια πράγματα και καλό ακόμη μια φορά τον κόσμο να έρθει, να αφιερώσει αυτή την ώρα, να παρακολουθήσει. Η εκδήλωση θα γίνει, όπως είπατε και εσείς, στη ΣΤΟΑ ΣΑΡΚΑ, στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφέρειας Επίρου. Και περιμένουμε τον κόσμο να μας θυμίσουν. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, κύριε Λάταβε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Τα 100 χρόνια